Φύγαμε, πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Θα τον βρούμε στα Άδανα συγκεκριμένα. Να το εδώ. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σε είδαμε και χθες, Μανώλη, μου στο διπορικό σου. Είδαμε εκεί αυτές τις φοβερές στιγμές που βιώνεις και εσύ εκεί. Γιατί όπως σωστά λες, άλλο να είσαι εκεί και να βιώνεις από κοντά αυτή την τραγωδία και άλλο να τη βλέπεις από τηλεόραση. Νομίζω είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, Μανώλη. Η αλήθεια είναι ότι και οι λέξεις, ακόμα και η εικόνα, δύσκολα να καταγράψουν όλα όσα συμβαίνουν εδώ και όσα βλέπουμε. Αυτό το παρήγορο, βέβαια, το μόνο παρήγορο, ήταν η χθεσινή επίσκεψη του Νίκου Δένδια εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Και το λέω αυτό διότι κάτι πολύ κακό τελικά ίσως φέρει κάτι, έστω ένα μικρό καλό. Και αυτό ήταν αυτά που έδειξαν χθες οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Διότι όταν είδα χθες εκεί στην Αντιόχεια στις σκηνές τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, της Ελλάδος και της Τουρκίας, οι οποίοι οι ίδιοι πριν από αρκετούς μήνες είχαν τσακωθεί μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες στην Άγκυρα, τους κοιτούσα και σκεφτόμουν τελικά πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς αλλάζουν τα δεδομένα, στην παρούσα φάση βέβαια πάντα, τι συνέβαινε τότε και τι συμβαίνει τώρα. Άρα μπορεί να αλλάξει ένα πράγμα από ένα πολύ μεγάλο κακό. Mm-hmm. Και πράγματι η επίσκεψη του Νίκου Δένδια αλλάζει κάποια δεδομένα εντός της Τουρκίας. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι πολλοί Τούρκοι μαζί με... Τι βλέπεις να αλλάζει? Να σας πω, είναι ένα βήμα μόνο. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η τουρκική εξωτερική πολιτική ή αμυντική. Η αμυντική δεν ξέρω με τα οικονομικά πώς θα πάει εδώ γενικά στην Τουρκία, mm-hmm. αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εντός της Τουρκίας υπάρχει ένα, τουλάχιστον στην βάρουσα φάση, ένα κύμα για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Mm-hmm. Διότι όταν βλέπουν τους άντρες της ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ, να δίνουν όλη τη μάχη κάτω από τα συντρίμια και να προσπαθούν να διασώσουν ζωές. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είναι ο δεύτερος Υπουργός Εξωτερικών από όλο τον κόσμο που φτάνει στην Τουρκία μετά τον Αζέρο ομόλογό του. Mm-hmm. Άρα βλέπουν ότι η Ελλάδα, ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και να συμβαίνει, αφήνει στην άκρη κάποια πράγματα και έρχεται εδώ για να συμπαρασταθεί. Και μέσα στους Τούρκους το βλέπουμε αυτό, ανάμεσα στους Τούρκους και από τα ξενοδοχεία που μένουμε μέχρι με τον κόσμο, τους σεισμόπλους που συζητούμε και λέμε Γιουνάν. Η λέξη Γιουνάν δεν ακούγεται πια ως κάτι κακό, ο σατανάς ως που ακούγονταν πριν mm-hmm. από ναι. λίγους. Εδώ, εγώ σου λέω, ο σατανάς. Εδώ δηλαδή, λέει και ο κόσμος αυτό που λες, Μανώλη. Δηλαδή από τον κόσμο το λέει, ο κόσμος το έχει σπράξει αυτό το κλίμα, ο κόσμος εκεί. Ναι, ναι. Γιατί και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν ήδη, είχαν προβάλει ήδη τις διασώσεις, αλλά και η παρουσία του Νίκου Δένδια, ότι ήρθε εδώ, στο αεροδρόμιο των Αδάνων, από εκεί με ελικόπτερο, δηλαδή 6 μέρες μετά το σεισμό. Μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας πήγαν στην Αντιόχεια. Εκεί είδαμε πολύ συγκινημένο τον Τζαβούσογλου. Και όχι μόνο για τον Δένδια, αλλά. Και συγκλονισμένο. Η Αντιόχεια είναι. Η Αντιόχεια έχει πολύ. Ακριβώς, Ζάκη. Η Αντιόχεια έχει πολύ βάρος. Το λέω αυτό, χθες ήμασταν εκεί μαζί τους και μετά κάναμε ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή είπαμε να φύγουμε από εδώ. Είναι όσο και να το περιγράψω, δεν είναι μόνο η εικόνα που βλέπεις. Mm-hmm. Υπάρχει μια ενέργεια τόσο αρνητική πια εκεί που πρέπει. Δεν το αντέχεις. Αυτό το είδαμε. Είναι αυτό που μυρίζεις, Μανώλη. Αυτό που μυρίζεις, τα χαλάσματα, η καταστροφή. Όπως το λες, δεν αντέχεις. Είναι το λιγότερο αυτό. Είναι όταν βλέπεις ανθρώπους κάτω από τα συντρίμια να σου λένε ακούμε φωνές, αλλά δεν μπορούν να μπούμε μέσα. Δηλαδή το να ακούς τη μάνα σου, το παιδί σου κάτω από τα συντρίμια και να μην μπορείς να κάνεις κάτι και υπουργός εξωτερικών να είσαι και ο πρωθυπουργός να είσαι και ο πρόεδρος της χώρας να είσαι. Δεν άνθρωποι είμαστε όλοι. Λοιπόν, όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι δηλώσεις που έκαναν εντυπωσίασαν, διότι και ο Μελούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι είχε στείλει και ένα άρθρο, λέει, στο περιοδικό Time το 99, δεν πρέπει να γίνονται σεισμοί για να έρχονται πιο κοντά οι χώρες. Βέβαια, στις δηλώσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που έκανε αργότερα, τον άκουγα, ήμουν δίπλα του mm-hmm. και λέει ότι βεβαίως υπάρχουν διαφορές της Ελλάδας-Τουρκίας σε πολλά ζητήματα, αλλά δεν θα τα λύσουμε, δεν θα ασχοληθούμε τώρα και βεβαίως διάλογο και με άλλους τρόπους. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την άλλη, τα λόγια του Νίκου Δένδια συγκλώνησαν τους Τούρκους, διότι δείξαμε, λέει, ότι είμαστε γείτονες, συμπαραστεκόμαστε και αυτό βεβαίως το εισέπραξαν
οι Τούρκοι. Επίσης, κάτι που συζητήθηκε και το είπε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χτες, όχι με το Δέμβια, μετά, ναι, είναι ότι η ελληνική πλευρά έχει προτείνει να δέσουν κρουαζιερόπλια στην Αλεξανδρέα, τα ελληνικά κρουαζιερόπλια, τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο, όπου θα ξαναξεκινήσουν να κυκλοφορούν στην ανοιρά της Μεσογείου, mm-hmm, να δέσουν έτσι ώστε να φιλοξενηθούν σεισμόπληκτοι. Θα το εξετάσουμε, δήλωσε. Έχουν γίνει προτάσεις παρόμοιες και από άλλες χώρες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Άρα η Ελλάδα και με ΜΑΚ, ΕΚΑΒ, Υπουργός Εξωτερικών, ανθρωπιστική βοήθεια, μηνύματα συμπαράστασης και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τέτοιου είδους προτάσεις και, όπως είπε ο Νίκος Δέμβιας, και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξη προς την Τουρκία. Νομίζω ως γείτονας που αντιμετώπισε και πολλά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα έχει αφήσει στην άκρη. Ο Roots Race, προσφυγικό, Ταϊφούν. Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά. Εδώ, Ταϊφούν, λοιπόν, αλλά αυτά δεν είναι τη στιγμή. Εδώ λοιπόν, δεν είναι τη στιγμή, τα αφήνει στην άκρη. Για να το μετρήσουμε όλο αυτό που έχει κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν παραμέλησε τις διαφορές της. Mm-hmm. Η Ελλάδα παραμέλησε τις απειλές πολέμου που δεχόταν το προηγούμενο διάστημα ομές ανοιχτές, ξεκάθαρες, και ακόμη πάντως, και το βομβαρδισμό της Ελλάδας. Ούτε της και η Τουρκία τα ξέχασε αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι αυτά παραμερίζονται για τώρα. Διαφορές μας υπάρχουν. Εντάξει. Δεν θα λυθούν αύριο το πρωί, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να μπούμε, σου λέει, σε μια νέα φάση. Ο απειλούμενος όμως είσαι εσύ. Ναι, ναι, βέβαια. Και κάνει ένα βήμα δίπλα η Ελλάδα και λέει: πάμε να δείξουμε τώρα πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις μας, παιδιά. Mm-hmm. Πώς θα ανοίξουμε την πόρτα της Ευρώπης για εσάς. Ο Μητσοτάκης την πρόταση που έκανε για τη διάσκεψη των δωρητών. Όλα αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν. Έτσι είναι. Ή τουλάχιστον για ένα διάστημα. Θα δούμε πόσο θα είναι αυτό. Πάντως, εμένα με εντυπωσίασε, βεβαίως οι δύο υπουργοί εξωτερικών για λόγους ρεπορτάζ. Τους ακολουθήσαμε, αλλά εμένα με εντυπωσίασαν τα λόγια του αντιστράτηγου της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, mm-hmm, που πήγε στους άντρες του ΕΜΑΚ, τους έλεγε «Σας ευχαριστούμε, είστε σωστοί γείτονες» κτλ. Και στο τέλος είπε «Ευτυχώς που υπάρχετε». Το να το λέει Τούρκος αντιστράτηγος της στρατοχωροφυλακής στους άντρες της ΕΜΑΚ. Ξεκόμουν από μακριά εκεί κοντά και άκουγα και λέω «Κοίταξε να δεις τι είναι η ζωή». Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις έναν αντιστράτηγο να λέει στους Έλληνες, και καλά το λέει, δεν τον κατηγορώ με τον άνθρωπο, αλλά πριν από 8-9 μέρες να του λέγαμε αυτό, δεν θα το φανταζόμασταν. Ότι θα βλέπα το Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πάλι εκεί ήμουν, στην Άγκυρα, ότι το τι δεν έλεγε ο ένας στον άλλον. Μετά τότε, τη σύγκρουση, λες, που είχαν εκεί. Εσείς έτσι είστε, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Βέβαια, στην Άγκυρα, η μάχη που είχε γίνει, ναι, εκεί. Βέβαια. Και τους κοίτωσα εκεί με τα μπουφάν, μέσα στη σκόνη, μέσα στα ρήπια. Ανάμεσα στους άντρες της ΕΜΑΚ και άλλων σωστικών συνεργείων, και έλεγαν ο γείτονας και διπλωματία των σεισμών και τα λοιπά. Και έλεγα, κοίταξε να δεις, πώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι είναι η ζωή. Mm-hmm. Έτσι είναι η ζωή. Μου θύμιζε ότι πολλές φορές σκοτώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και μετά συμβαίνει ένα συμβάν, δηλαδή μια κηδεία ενός αγαπημένου προσώπου, και εκεί πάλι έρχονται πιο κοντά. Τουλάχιστον αρχίζουν και μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, άστα το άλλα, τα άλλα βλέπεις, θάνατος. Αυτό συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, εδώ θα έχουν τους νεκρούς τους. Υπάρχουν κηδείες που γίνονται στους δρόμους στην Αντιόχεια πια. Δεν προλαβαίνουν. Και μα βλέπουμε, Μανώλη μου, ομαδικούς τάφους που σκάβουν με έναν αριθμό από πάνω στον καθένα. Ούτε καν το όνομα δεν υπάρχει του νεκρού. Χτες μόνο, σε μια πολυκατοικία που πήγαμε και κάνανε έρευνες, κάναμε για ένα γύρισμα 45 λεπτών, 5 νεκρούς έβγαλαν. Mm-hmm. Τώρα, τι να συζητήσει εδώ για το αεροπλανοφόρο ή για τα Ραφάλ, εδώ που είμαστε. Ναι. Άρα, δηλαδή, μα βλέπουμε τις εικόνες όση ώρα μιλάς, Μανώλη, και βλέπουμε έναν άνθρωπο, προφανώς θάβεται ένα συγγενής του εκεί, γυναίκα του, παιδί, δεν ξέρω τι είναι, να χαϊδεύει τον τάφο με νούμερο 324. Δεν υπάρχει όνομα, δεν υπάρχει τίποτα από πάνω. Απλώς αριθμεί στη σειρά, Μανώλη, σε ομαδικούς τάφους. Ο αριθμός των νεκρών επίσημα είναι 29.000, αλλά έτσι όπως εγώ κοιτούσα τα δεδομένα μόνο της Αντιόχειας, πήγαμε σε όλη την περιοχή, πήγαμε εκτός του Αντίγιαμαν, θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο τα νούμερα που θα ακούσουμε μετά από 15-20 μέρες. Mm-hmm. Γιατί τώρα υπάρχει μια κατάσταση που δεν μπορεί να... Δηλαδή, κοιτάνε πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που είναι εν ζωή, να τους φροντίσουν. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει και γίνεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά οι νεκροί κάτω από τα συντρίμια, μόνο που αυτοί που μας έλεγαν έχω τον νεκρό μου εδώ, έχω τον νεκρό μου, οι προσπάθειες που γίνονται, οι απεγκλωβισμοί που γίνονται και θαύματα. Mm-hmm. Μετά από 160 ώρες, 169 ώρες
Και κάτι να δούμε και πώς περνάει ο χρόνος. Ήδη έχει περάσει μία εβδομάδα από το σεισμό, σήμερα, έτσι. Σήμερα, ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Σαν σήμερα έγινε ο σεισμός. Και 16, σαν Μανώλη, σήμερα έγινε ο σεισμός. Πότε θα σταματήσουν τις έρευνες? Πότε θα ανακοινώσουν ότι ως εδώ? Για να αρχίσουν να μαζεύουν τα μπάζα. Τώρα, κοιτάξτε, τώρα λένε ότι και ακόμα και 10 μέρες θα προσπαθήσουν κάποια σωστικά συνεργεία. Μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είπε ότι σε 500 σημεία σε όλη την Τουρκία, δηλαδή στις 10 πόλεις, γίνονται προσπάθειες εντοπισμού, όχι μόνο απεγκλωβισμού, κοιτάζουν. Χθες ήμασταν σε ένα σημείο εκεί, τρομακτικό. Μόνο ότι το είδα αυτό, έβλεπα απεγκλωβισμό, δηλαδή ήταν τόσο εντυπωσιακό. Νύχτα να προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες, να μας λένε καθίστε κάτω, μην χρησιμοποιείτε καν το κινητό σας. Όλοι να είμαστε σιωπηλοί και με έναν ειδικό ήχο που ακουγόταν εκείνη την ώρα να προσπαθούν να εντοπίσουν και να φωνάζουν «Αλιέ, Χασάν» και τα λοιπά, και να περιμένεις να ακούσεις μία φωνή, και σκεφτείτε όταν ακούνε μία φωνή τι συμβαίνει. Και εγώ, δηλαδή, αυτό που σκεφτόμουν είναι να, δηλαδή, Θεέ μου, να είσαι ο Χασάν κάτω από τα συντρίμια και να περιμένεις 7 μέρες. Βέβαια. Και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις, να είσαι κάτω από τα συντρίμια. Ναι, ναι, είναι φρίκι, φρίκι, Μανώλη, μην το συζητάς. Ασύλληπτο. Εντάξει, δηλαδή, ή να είσαι ο συγγενής, ή να είσαι ο άνθρωπος που περιμένεις απ' έξω τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, και 7 μέρες στο κρύο να ακούσεις το μία παραμικρό φωνή. Βέβαια. Πραγματικά, κουράγιο στους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο λέω, μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο Δένδιας έκανε, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση έκανε πολύ σωστά, και ο Νίκος Δένδιας, που έστειλαν το μήνυμα ότι η Ελλάδα σε τέτοιες περιπτώσεις αφήνει τα πράγματα στην άκρη. Να τους ακούσουμε και όλες, Μανώλη, τους δύο υπουργούς, πώς τα είπαν χθες, γιατί η εικόνα και τα λόγια είναι καταλυτικά πραγματικά. Για να τους δούμε. Έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό μου, τον κύριο Μητσοτάκη, να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία σε αυτήν την δύσκολη στιγμή, είτε διμερώς, είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν bir okuyucu mektubu gönderdim Time dergisine. Sadece şunu söylemiştim. Είχα πει το εξής. Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli. Ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz demiştim. O gün sade bir Türk vatandaşı olarak bunu söylemiştim. Bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak aynı düşüncedeyim. Δεν ήθελα να προσυπογράψω απολύτως αυτό το οποίο ο Μευλούτη είπε προηγουμένως. Ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Ve umarım görüş ayrılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir şekilde el alıp çözmek için çaba sarf ederiz. Είδαμε λοιπόν, Μανώλη, εδώ ότι δεν ήταν μια επίσκεψη μόνο αλληλεγγύης και αγάπης. Μπήκαν και στο πολιτικό κομμάτι. Βέβαια. Γιατί σου λέει εδώ να κάνουμε μια προσπάθεια διαλόγου, να προχωρήσουμε μπροστά, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Το επιβάλλει και ο κόσμος αυτό. Βέβαια. Το επιβάλλει και το λαϊκό αίσθημα αυτό που μας περιγράφει ο Μανώλης τόσες μέρες. Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, ναι, στην παρούσα φάση και η Ελλάδα και η Τουρκία ενδεχομένως να αφήσουν τα δεδομένα για κάποιες εβδομάδες στην άκρη. Αλλά αυτά θα υπάρχουν, έτσι. Βέβαια. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως, ότι μετά την αναχώρησή του εδώ, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν για πολλή ώρα και την επίσκεψη του Νίκου Δένδια εδώ στην Τουρκία. Νομίζω θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από λίγο, ο φίλος μου ο Σαλγκάμης μου στείλε μήνυμα από την Αλεξανδρούπολη. Μου λέει: περίμενα εδώ στο σπίτι σου πια. Και εγώ το εύχομαι. Όχι ακόμα, σύντομα, αλλά να σας πω, είναι η είδηση της καριέρας μου, δυστυχώς, αυτή η αποστολή. Η χειρότερη αποστολή που έχω κάνει στη ζωή μου. Το να λέω εγώ δεν αντέχω σε αυτό το σημείο, πάμε να φύγουμε, σημαίνει ότι είναι τα πράγματα... θα φαντάζονται οι τηλεθεατές μας, είναι πολύ πιο έξυπνοι και σοφοί από εμάς. Αλλά νομίζω θα μείνει χαραγμένη για πάντα. Είναι η μεγαλύτερη καταστροφή της Τουρκίας του αιώνα. Ό,τι και να πω, δεν είναι υπερβολικό. Ναι. Αλλά γι' αυτό το λόγο παραμένω εδώ. Παραμένουμε εδώ ο Sky. Και ο Αντώνης Ζωμισιλής εδώ, που τον έχω ταλαιπωρήσει με τα απίστευτα ωράρια και τα απίστευτα ταξίδια έχουμε κάνει. Και εμείς αισθανόμαστε περήφανοι για έναν δικό μας λόγο.
που είσαι εσύ εκεί που είσαι. Γιατί έχεις αφήσει όχι, πολύ μεγάλο αποτύπωμα το... σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν σου έχουμε πει εντωμεταξύ και τι λέει ο κόσμος, Μανώλη. Ναι. Δεν σου έχουμε πει πραγματικά τι περιγράφει ο κόσμος και τι λέει για σένα.